και μας φεύγει λέει και γίνεται καμιά ζημιά, ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει, μας έφυγε λίγο, διαλύθηκε λίγο το πλάνο, τα μικρόφωνα εκεί. Φύγανε να πούμε. Τώρα το κουτί αυτό μπορούμε να το στείλουμε λίγο έτσι. Ευτυχώς έκατσε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε λίγο εδώ την κατάσταση. Το μικρόφωνο μας, γιατί αυτό το πλάνο μας έβγαλε πολύ εκτός σχεδίου. Πω πω. Βαρύ. Μεταξύ όμως το πιάσα στην αρχή, πήγα να κάνω μαλακία εκεί με το... πώς το λένε, τη φλόγα που έχει. Ωρε φίλε. Είναι το γαμάτο της Diamond Select. Απλά δεν έχει και την top δουλειά, ξέρω εγώ, σε λεπτομέρεια και τέτοια. Αλλά εδώ αυτά που είσαι καλυσμένα στο Giant Studios είναι πιο καλά. Εδώ το μικρόφωνο μας έχει τεντώσει σε αυτό το πλάνο. Είναι στηριγμένο σχεδόν στον αέρα. Γιατί δεν έκανα αυτό και στο προηγούμενο γαλατίδιο και τάφησα έτσι να πέτσει, δεν ξέρω. Το κουτί μπορούμε να το πετάξουμε, νομίζω λίγο. Εντάξει. Μικρό το κακό δεν είναι. Όχι, ρε. Εντάξει. Μικρό το κακό. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Ξεκινάμε να ανοίγουμε. Κοίτα εδώ, πόσο μεγάλο αυτό είναι και ακόμα πιο βαρύ σε σχέση με τον Captain, α πούμε. Ναι. Αυτός είναι σε δύο κομμάτια. Λογικό, γιατί είναι τόσο μεγάλος που δεν θα έμπαινε σε ένα κομμάτι. Οπότε θέλει και ένα μικρό φτιάξιμο. Εντάξει, αυτό το μικρόφωνο σήμερα μας έχει τελειώσει. Αλλά όπως σας είπα, είναι σχεδόν στον αέρα. Είναι σχεδόν στον αέρα στηριγμένο και μας έχει ζωρίσει. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, ας ξεκινήσουμε με το βάσικο. Ωραία, αυτός πόσο μεγάλος παίζει να βγει. Άγιος, δεν γίνεται. Μπορώ να πω πως αυτό το διόραμα σε αυτή τη στάση που να είναι λίγο πιο αντίπαλοι, ας πούμε κάθεται πιο καλά στη βάση. Εδώ αυτοί δεν κοιτούνται ακριβώς, είναι λίγο γυρισμένοι προς τα μπροστά, σαν να χτυπάει
Είναι λίγο ιδιαίτερη, δεν είναι ακριβώς σύγκρουση, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι και αυτό το διόραμα... Έλος γα... Λέει ακόμα πιο καλά σε σχέση με το άλλο, λίγο πιο σταθερό. Έλος, μαλακά, έλος.